Και σε αυτό το μέρος, ναι, θα πάμε μέχρι την Αθήνα, νομίζω. Ε? Mm-hmm. Και θα συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη. Το γνωρίζουμε όλοι από την πολύ μεγάλη προσφορά φυσικά που έχει στα θέματα και στην διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία. Είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Βέβαια. Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει τη φωνή του στους ανθρώπους που πάσχουν από κάποια μορφή αναπηρία, και ορατή και μη ορατή. Και βεβαίως νομίζω ότι μπορεί ο ίδιος να μιλήσει και για το πώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει την αναπηρία και το πώς φτάνει η στρατηγική που έχει η Ευρώπη στη χώρα μας. Κύριε Βαρδακαστάνη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην Κρήτη σήμερα. Καλησπέρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι στην Κρήτη σήμερα, αλλά είμαι μέσω του φιλόξενου καναλιού σας από την πλατεία Ασωμάτων στο Θησίο, που σε λίγη ώρα θα μιλήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Όμορφα. Θησίο πανέμορφο. Μια χαρά. Λοιπόν, είμαστε τρεις μέρες πριν να τελειώσει η προεκλογική περίοδος, τέσσερις μέρες πριν βρεθούμε μπροστά στην κάλπη. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Τι πρέπει να σκεφτούμε όταν θα φτάσουμε μπροστά στην κάλπη? Όταν θα φτάσουμε μπροστά στην κάλπη, θα πρέπει να σκεφτούμε πρώτον πρέπει να σκεφτούμε ότι πρέπει να φτάσουμε. Σωστά. Πρέπει βασικό να αποκλείσουμε την αποχή. Mm-hmm. Δεν εκχωρούμε το δικαίωμα τη συμμετοχή σε κανέναν. Πάντα με σεβασμό στους αγώνες, στις θυσίες αυτών που έδωσαν μάχες για να έχουμε εμείς δημοκρατικό πολίτευμα. Αυτό είναι το πρώτο. Το κυρίαρχο, το οριζόντιο για όλους. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει σοβαρά να λογαριάσουμε τον πολιτικό σχηματισμό, το πολιτικό κόμμα που θα επιλέξουμε. Η επιλογή μας σε εκλογές δεν μπορεί να είναι απολύτικη. Είναι βαθιά πολιτική, μετράει, αξίζει και αντιστοιχείται με αντίστοιχη πολιτική δύναμη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ψηφίζεις ΠΑΣΟΚ, έχεις τους σοσιαλιστές και τους δημοκράτες. Ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία, έχεις το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που είναι αγκαλιά σε λίγο και με τους ακροδεξιούς, τη Μελώνη και την παρέα τους. Ψηφίζεις ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρεις ακριβώς τι είναι, αλλά πάντως συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Αριστερά. Η ψήφος μετράει και αξίζει. Και επιλέγεις προσεκτικά, αφού επιλέξεις το κόμμα σου, εμείς λέμε το ΠΑΣΟΚ, και για ευρωπαϊκούς και για ελληνικούς λόγους, επιλέγεις και τον υποψηφιό σου. Και αν θέλεις το κοινωνικό ΠΑΣΟΚ, η φωνή του κοινωνικού ΠΑΣΟΚ να είναι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δυνατή, καθάρια, διαυγή, μπορεί να επιλέξεις και εμένα. Ακριβώς τώρα μας δίνετε πάσα, κύριε Βαρδακαστάνη. Εσείς λοιπόν, γιατί ακριβώς θα παλέψετε μπαίνοντας, αν εκλεγείτε στο Ευρωκοινοβούλιο? Τι είναι αυτό που μπορείτε να υποσχεθείτε στον Έλληνα πολίτη, στον Έλληνα ψηφοφόρο? Εγώ δεν υπόσχομαι τίποτα, γιατί μιλάει η διαδρομή μου. Είμαι υποψήφιος με ευρωπαϊκό απολογισμό. Ήδη είμαι 30 χρόνια ενεργός σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είμαι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Νομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία. Όλες οι τεράστιες αλλαγές που έχουν συμβεί στην Ευρώπη και στη χώρα μας για το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο για τα ζητήματα των ανθρώπων με αναπηρία, έμεσα ή άμεσα φέρουν το δικό μου όνομα. Η αλήθεια και είναι αυτή. Είμαι και μέλος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή, πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων, δηλαδή χειρίζομαι δύσκολα θέματα που έχουν να κάνουν με το ECOFIN, με την Ευρωζώνη, το Eurogroup κλπ. Εάν όμως οι πολίτες με επιλέξουν, δεσμεύομαι ότι θα εργαστώ σκληρά τους εξής τομείς θα ήθελα. Ο πρώτος τομέας είναι περιφερειακής πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής συνοχής και σύγκλησης. Δηλαδή καταπολέμηση των ανισοτήτων. Ο δεύτερος τομέας είναι απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και δικαιώματα. Και ο τρίτος τομέας είναι ο πρωτογενής, η αγροτική παραγωγή, η κτηνοτροφική παραγωγή και η σύνδεση με
την τουριστική βιομηχανία της χώρας. Ό,τι παράγει η Κρήτη να το τρώνε όσοι έρχονται στην Κρήτη και να το διαφημίζουν όπου πάνε στον κόσμο για να εξάγει η Κρήτη εκεί. Αυτό είναι ένα στίχημα βεβαίως πολλών ετών, κάτι το οποίο προσμένει και η Κρήτη, κύριε Βαρδακαστάνη, αλλά ακόμα δεν το έχουμε επιτύχει. Δηλαδή το λέμε, έχουν γίνει τόσες πολλές συζητήσεις, αλλά στην πράξη δεν το έχουμε δει ακόμα. Την ευθύνη την έχουν αυτοί που, για παράδειγμα, αν και είχαν 8 και 6 ευρωβουλευτές στην προηγούμενη περίοδο, στην Επιτροπή για τα Αγροτικά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είχαν καν εκπρόσωπο. Συνεπώς, θα πρέπει να, ανάλογα με τη θέση που οι πολίτες κατατάσσουν τα πολιτικά κόμματα, έχουμε και αναλογική κατανομή της ευθύνης. Εμείς γι' αυτό ζητάμε το ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερη πολιτική δύναμη, για να είναι πιο δυνατό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πιο δυνατό στη Σοσιαλιστική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πιο δυνατό στην Ελλάδα για μια αξιόπιστη ουσιαστική αντιπολίτευση ή για την ανασυγκρότηση της Δημοκρατικής Παράταξης, που ξέρω ότι είναι καημός και λαχτάρα της Δημοκρατικής Κρήτης. Δεν είχαν εκπρόσωπο στις επιτροπές γιατί θεωρούσαν ότι δεν υπάρχει, δεν είναι προτεραιότητα ο πρωτογενής τομέας, ή γιατί δεν έχουμε τη δύναμη ως Ελλάδα στο Ευρωκοινοβούλιο να αλλάξουμε πράγματα και καταστάσεις. Ακούστε, όταν είσαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να πιστεύεις ότι έχεις τη δύναμη. Αν δεν έχεις τη δύναμη, αν δεν έχεις τη δύναμη ως ευρωβουλευτής, δεν μπορείς να επιτελέσεις το στόχο σου. Δηλαδή πρέπει να έχεις τη δύναμη μέσα στην πολιτική σου ομάδα, δηλαδή Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Αριστερά, Σοσιαλιστές κλπ. Πρέπει να έχεις τη δύναμη και εσύ ως ευρωβουλευτής να αυτενεργήσεις. Είναι για μερικά πράγματα που μιλάει η συνείδηση και όχι η κομματική γραμμή. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ο πρωτογενής τομέας για τη χώρα είναι κορυφαίος τομέας. Η Ελλάδα με τον ήλιο, το έδαφος, τον αέρα, με αυτή την τρομερή θέση που κατέχει στην παγκόσμια γεωγραφία, με την εκπληκτική μορφολογία της, θα μπορούσε να παράγει και να διαθέτει σε αυτούς που έρχονται εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα. Ξέρετε ότι πέρυσι έγιναν εισαγωγές αγροτικών προϊόντων 10 δισεκατομμύρια. Εδώ, κύριε Βαρδακαστάνη, εισάγουμε πατάτα στην Κρήτη, που έχει δύο περιοχές που βγάζουν την καλύτερη πατάτα του κόσμου. Τι συζητάμε τώρα? Αυτό ακριβώς σας λέω. Αυτό ακριβώς. Αλλά επίσης μας ενδιαφέρει, όπως είπα, για τα δικαιώματα, την απασχόληση. Εγώ θέλω να ξέρουν αυτοί που μας παρακολουθούν ότι ο Βαρδακαστάνης δεν πάει να κάνει καριέρα πολιτικού. Άρεσαν τα κινήματα, αφιερώθηκα στα κινήματα όλη μου τη ζωή. Οι συνάδελφοί μου με αναπηρία με τίμησαν στην Ελλάδα πρόεδρο της Ομοσπονδίας, στην Ευρώπη πρόεδρο της Ευρωπαϊκής και δύο φορές στην Πία Προεδρία στην Παγκόσμια. Και το ίδιο στην ΕΟΚΕ έχω ευρύτατη δραστηριότητα. Εάν εκλεγώ, θα ξέρουν ότι, όπως με γνώρισαν οι φίλοι μου στην Κρήτη, σε όλη την Κρήτη, τόσα χρόνια, έτσι θα με έχουν και στην Ευρωβουλή. Βέβαια, κύριε Βαρδακαστάνη. Τώρα να πω δύο λόγια θέλω για τα εσωτερικά μας. Ναι, να σας ρωτήσω όμως κάτι πάνω σε αυτό, κουμπώνει σε αυτά που λέγατε πριν. Βεβαίως και πολλοί κριτικοί και πολλοί Έλληνες είναι λίγο επιφυλακτικοί, καχύποπτοι με τους ευρωβουλευτές γενικώς, έτσι. Δηλαδή θεωρούν ότι πολλές φορές είναι αποκομμένοι και από τον απλό κόσμο ή ότι πάνε για τον υψηλό μισθό. Νομίζω και εσείς τα έχετε ακούσει. Ότι είναι πιο εστέτ, ας πούμε. Ακούστε, εγώ δεν είμαι πολιτικός νάρκισος, ούτε θα με έχετε ακούσει εσείς ή άλλοι να μιλώ πολύ για τον εαυτό μου. Το μόνο που έχω να πω, ότι τα στερνά τιμούν τα πρώτα, αυτή είναι βασική μου αρχή. Και δεύτερο, μπορεί να κριθεί με τι τρόπο πορεύτηκα όλη μου τη ζωή. Πάντα το έργο μιλούσε και όχι τα λόγια για το έργο, που πολλές φορές δεν αντιστοιχούνται. Και αυτό που θέλω να πω είναι, και είναι πολύ σημαντικό, ότι η σχέση που ο ομιλών έχει με την κοινωνία, εγώ είμαι 50 χρόνια στο ΠΑΣΟΚ, ακούσατε να έχω πάρει κανένα αξίωμα? Ακούσατε να έχω διοριστεί
σε θέσεις μετακλητών, γραμματέων και άλλων τεινών. Το ΠΑΣΟΚ τόσα χρόνια διακυβέρνησε τη χώρα. Ήμουν πάντα στα κινήματα, ήμουν πάντα απέναντι στην εξουσία. Και έτσι θα συνεχίσω να είμαι και στο Κοινοβούλιο. Είναι θέματα που είναι, όπως σας είπα, συνείδηση θέματα. Θέματα αρχής. Και δεν είναι κομματικής γραμμής. Ναι, είναι αντιληπτό αυτό που λέτε, ότι αν θέλατε θα μπορούσατε όλες αυτές τις δεκαετίες να είχατε πάρει και οφίτσια και πόστα. Προφανώς είναι θέμα αρχής. Θα μπορούσα να είμαι και γυρολόγος επίσης. Α, τώρα ανοίγεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση, κύριε Βαρδακαστάνη, γιατί το έχουμε δει να συμβαίνει κατά κόρον, ειδικά τα τελευταία χρόνια, αυτό το πράγμα με τους γυρολόγους που λέτε. Ναι, ξέρετε γιατί. Γιατί οι άνθρωποι, επιλογή τους είναι, έτσι. Δεν κρίνω την επιλογή. Δεν κρίνω. Ο άνθρωπος επιλέγει μια δυόμιακή. Είναι σαν τον τουρισμό. Δεν είναι ευχαριστημένος από τον ίδιο τόπο, πάει και κάπου αλλού. Ναι. Να δοκιμάζουμε και εμπειρίες, κύριε Βαρδακαστάνη. Ναι, ακριβώς. Πείτε μας για τα εσωτερικά τώρα, κάτι θέλετε να πείτε πριν και σας διακόψαμε. Κοιτάξτε, για τα εσωτερικά τώρα. Είδαμε αυτές τις μέρες, είδαμε να, από τη Δευτέρα δηλαδή, να έχουμε ένα πραγματικά σοου γύρω από τα οικονομικά και τα περιουσιακά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Και από τη μια μεριά έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες και Ελληνίδες που δεν τους φτάνει το εισόδημα που έχουν, όχι για το μήνα, όχι για το 15ήμερο, ούτε καν για τη βδομάδα. Και από την άλλη μεριά να περνούν εκατομμύρια μπροστά τους. Και αυτά από την ηγεσία ενός, όπως λένε, αριστερού κόμματος. Δεν είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα παράδοξα της μεταπολίτευσης που έχουμε ζήσει. Και δεν ρίχνει στάχτη στα μάτια όλων για τα τεράστια προβλήματα της ακρίβειας που αντιμετωπίζουμε, για τις μεγάλες αυξήσεις, για παράδειγμα, που θα έχουμε τώρα τον Ιούνιο του ρεύματος. Δεν είναι μια τελείως μια πολιτική που ουσιαστικά βγάζει τη συζήτηση από τα κορυφαία ζητήματα της, και της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επηρεάζουν την ασφάλεια, την σιγουριά των ανθρώπων ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν στοιχειοδός ζητήματα που έχουν σχέση με το δικαίωμά τους στην αξιοπρέπεια. Από προσανατολίζει, λέτε λοιπόν. Από προσανατολίζεται ο πολιτικός λόγος. Πολύ, πολύ σκληρά. Πολύ σκληρά. Όπως είδατε, εγώ δεν μπαίνω να κρίνω το πόθεν έσχες, που ακριβώς δεν είναι πόθεν έσχες, το έχει παραδεχτεί και ο ίδιος. Ναι. Εγώ μπαίνω να πω ότι όλο αυτό όπως έγινε, νομίζω ότι εμένα ως σοσιαλδημοκράτη, ως κεντροαριστερό πολίτη, να σας το πω έτσι απλά, νομίζω μπορεί να με θλίβει μόνο. Ναι. Γιατί πραγματικά προσανατολίζει η συζήτηση και είναι νερό στο μήλο της Νέας Δημοκρατίας να πετάει την μπάλα όχι στην εξέδρα αλλά έξω από την εξέδρα. Ναι. Αλλά δεν την πετάει μόνη της, βοηθάει και από εκεί, κλωτσάνε μαζί την μπάλα. Πάντως η ακρίβεια, κύριε Βαρδακαστάνη, είναι νομίζω έτσι την προμετωπίδα του και της πολιτικής αντιπεράθεσης τώρα σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Νομίζω όλοι το έχουμε καταλάβει και θα παίξει ένα καταλυτικό ρόλο σε κάποιο βαθμό και για την κάλπη. Εγώ θα διακινδυνέψω τρεις μέρες πριν τις εκλογές να σας πω ότι την Κυριακή το βράδυ θα τρίβουν άλλοι τα μάτια τους, άλλοι από χαρά και άλλοι από λύπη. Κάποιοι θα έχουν χάσει τον ύπνο τους εντελώς την Κυριακή το βράδυ. Το αποτέλεσμα των εκλογών δεν θα έχει σχέση καθόλου με τις δημοσκοπήσεις που έχουμε δει. Αυτό κρατήστε το, είμαι στη διάθεσή σας να το κουβεντιάσουμε. Δηλαδή, είτε πέσω μέσα είτε πέσω έξω. Ωραία, εξηγήστε μας το λίγο αυτό, κύριε Βαρδακαστάνη. Θέλετε να πείτε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα είναι το πρώτο κόμμα? Η Νέα Δημοκρατία θα είναι το πρώτο κόμμα, αλλά θα έχει τρία ή δύο μπροστά. Α, ναι, και το ΠΑΣΟΚ. Και το δεύτερο κόμμα ποιο θα είναι κατά την άποψή σας? Τι είπατε, δεν άκουσα. Το δεύτερο κόμμα ποιο θα είναι? Το ΠΑΣΟΚ, θα είναι το ο ΠΑΣΟΚ. ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ? Θα είναι το ΠΑΣΟΚ δεύτερο. Και τι βάζουμε θα μπροστά? Θα σας υπενθυμίσω το εξής. Ναι. Πέρυσι, πριν τις πρώτες εκλογές το Μάιο, ήμουνα σε ένα τηλεοπτικό πάνελ και συζητούσαμε τις δημοσκοπήσεις. Τρεις μέρες πριν τις εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις τότε μας έδειχναν γύρω στο 8,5. Και έκανα την πρόβλεψη τότε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα έχει 8,5, θα έχει γύρω στο 12. Ναι. Γιατί εμείς το βλέπαμε
που πηγαίναμε σε όλη την Ελλάδα, ότι υπάρχει σαφέστατη υποεκτίμηση. Το ίδιο υπάρχει και εδώ, γιατί δεν μας λένε οι δημοσκόποι, για παράδειγμα, για να έχουν τους 1000, πώς θα τλεύουν να κάνουν. Αν απαντάει ένας στους 4, πρέπει να κάνουν 4.000 τηλέφωνα για να έχουν τους 1000. Και εκτιμούν ότι οι 1000 εκφράζουν το πώς θα ψηφίσουν και οι άλλοι. Είναι βέβαιο. Άρα, γι' αυτό πέφτουν έξω. Κύριε Βαρδακαστάνη, επειδή εσείς βλέπουμε ότι... Οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία. Άλλοτε σωστά λειτουργούν, άλλοτε δεν λειτουργούν. Εσείς έχετε το θάρρος της πρόβλεψής σας. Για πείτε μας λοιπόν για το ΠΑΣΟΚ, δώστε μας ένα νούμερο. Θα σας πω, ναι, επειδή το εκλογικό σώμα την επόμενη Κυριακή είναι απροσδιόριστο, γιατί αναμένεται πολύ μεγάλη, δυστυχώς λέω εγώ, αποχή. Προσυπογράφουμε το δυστυχώς. Δεν έχουμε λοιπόν εκλογικό σώμα που μπορεί εύκολα να στασμιστεί. Και αυτό είναι βασικός παράγοντας σιγουριάς κατά κάποιο τρόπο για τις δημοσκοπήσεις. Η πρόβλεψή μου είναι ότι το ΠΑΣΟΚ θα κυμανθεί πάνω από το 15% δεύτερο κόμμα. Μάλιστα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Βαρδακαστάνη, δώστε μας ένα ποσοστό. Για να είναι τρίτο κόμμα θα είναι κάτω από το 15%. Okay. Αυτή είναι η πρόβλεψή μου και είναι πρόβλεψη προσεκτική. Ναι. Να σας πω κάτι που είναι σίγουρο από τώρα. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ σε κάθε περίπτωση είναι από τα τρία πρώτα κόμματα, ναι, θα είναι αυτό που θα έχει άνοδο, όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν άνοδο. Αυτό που δεν μπορεί να μετρηθεί είναι το εύρος της ανόδου. Εγώ σας έδωσα το πιθανό εύρος της ανόδου. Λοιπόν, γύρω στις 11, αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι που θα έχουμε το ασφαλές αποτέλεσμα το βράδυ της Κυριακής. Κάπου εκεί πρέπει, λογικά, ναι, θα πάει γρήγορα. Ωραία. Το τηλέφωνο σας θα είναι επάνω και διαθέσιμο στην εκλογική βραδιά της Κρήτη TV. Είναι ανοιχτό στη διάθεσή σας. Και αν πέσετε μέσα και αν πέσετε έξω, βέβαια. Αν έχει πτήση θα πάρω και τα αεροπλάνα να έρθω να πανηγυρίσω στο Ηράκλειο. Τέλεια. Τη Νέα Δημοκρατία δεν μας δώσετε νούμερο. Είπε κάτω από... Όχι, είπε τριάρι, δεν θα έχει μπροστά. Έτσι δεν είπατε. Όχι, δεν είπα αυτό. Τι είπατε. Είπα υπάρχει ερωτηματικό. Α, ερωτηματικό. Ναι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όταν οι μετρήσεις, τι δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Την πρόθεση ψήφου, αφήστε την εκτίμηση. Ναι. Η πρόθεση ψήφου. Είχαμε μέτρηση, η μέτρων ανάλυσης με 25,4. Είχαμε και με 28, είχαμε και με 29. Δηλαδή είχαμε αρκετές που η πρόθεση ήταν κάτω από 30. Ναι. Γιατί στο ΠΑΣΟΚ να πέσουν μέσα και να μην πέσουν μέσα και στη Νέα Δημοκρατία. Okay. Τι έχει το κοκαλάκι νυχτερίνα. Σωστά. Λοιπόν, επειδή μας αρέσει που τολμάτε και τις κάνετε τις προβλέψεις και δίνετε νούμερα, πείτε μας, γιατί η Νέα Αριστερά που είναι και crash test, έτσι είναι οι πρώτες εκλογές, η πρώτη κάλπη. Η Νέα Αριστερά, πού τη βλέπετε εσείς, κύριε Παρδακαστάνη. Και με εκεί δεν είναι εύκολο, γιατί δεν μπορεί να γίνει σύγκριση, μόνο επιθυμία θα μπορούσε να εκφράσουν. Ναι. Επιθυμία. Που σημαίνει ότι. Και βεβαίως έχουμε και τα υπόλοιπα κόμματα. Να δούμε ποιος εκλέγει ευρωβουλευτή, έτσι δεν είναι. Ευρωβουλευτές θα εκλέξουν 6 έως 7 το πολύ. 6 έως 7 το πολύ. Δεν σας... Κόμματα. Ναι. Α, 6 έως 7 κόμματα λέτε. 6-7. Γιατί σας χάσαμε για λίγο. Το πολύ. Uh-huh. Από 5 έως 7. Μάλιστα. Ναι. Και η ελληνική, επειδή ρωτάμε για όλα λοιπόν, και η ελληνική λύση που οι δημοσκοπήσεις τουλάχιστον της δίνουν μια μεγάλη δυναμική, εσείς πού τη βλέπετε? Η ελληνική λύση, όλοι του δίνουν ότι θα βγάλει 2 ευρωβουλευτές. Uh-huh. Όπως και το ΚΚΕ. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, τα καταγράψαμε επακριβώς, κύριε Βαρδακαστάνη. Όλα τα έχουμε σημειώσει αναλυτικά. Και το βράδυ της Κυριακής μου φαίνεται ότι θα τα ξαναπούμε. Στη διάθεσή σας. Αλλά φροντίστε να ρωτήσετε και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ πώς βλέπουν τα πράγματα, ιδιαίτερα εκεί που έχουν φουρτούνες αυτές τις μέρες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Σας ευχόμαστε στον δρόμο. Έχουμε υψηλή θερμοκρασία και φουρτούνες μαζί. Είδατε πώς γίνονται όλα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βαρδακαστάνη. Γεια σας, είστε καλά. Γεια σας, γεια χαρά.